Σήμερα είναι πολύ μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία, ιδιαίτερα δε για την Ελλάδα μας και προπάντων για τον τόπο μας. Την Ορθοδοξία, γιατί ο Άγιος Νικόλαος είναι ένας εκ των μεγαλύτερων πατέρων της Εκκλησίας. Για την Ελλάδα μας, γιατί η Ελλάδα μας έχει περίπου 3.000 νησιά και ο Άγιος Νικόλαος είναι ο προστάτης των ναυτικών μας, των θαλασσών μας. Αλλά προπάντων για την πόλη μας εδώ, η οποία φέρει το όνομα του Αγίου Νικολάου, είναι ο τοπικός μας Άγιος, ο πολιούχος μας Άγιος, ο Άγιος του οποίου το όνομα όλο τον χρόνο έχουμε στο στόμα μας, ο Άγιος που ευλογεί τον τόπο μας, που μας αγιάζει καθημερινά, είναι ο Άγιος των μοιραίων. Εγώ πιστεύω ότι όταν το λείψανό του έφυγε από τα μοίρα και πήγε στον Μπάρι της Ιταλίας, πρέπει να πέρασε από εδώ, από τον τόπο αυτό. Γι' αυτό και ο όρμος αυτός είναι ο όρμος του Αγίου Νικολάου. Όταν το λείψανο έφυγε από τα μοίρα προς τον Μπάρι, πιστεύω ότι πέρασε από αυτόν εδώ τον όρμο. Δεν είναι τυχαίο αυτό το σημάδι, αυτή η περιοχή. Και είναι ο Άγιος, ο πολύ θαυματουργός Άγιος, ο Άγιος των πτωχών, ο Άγιος της αδικίας. Προστατεύει τους αθώους, τους αδικουμένους, τους πτωχούς. Είναι ο Άγιος που, όπως είπα στην Εκκλησία, εκτίσω την πτωχία τα πλούσια. Η φτώχεια γίνεται πηγή ευλογίας στη ζωή μας. Δεν πρέπει να απογοητευόμαστε και δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Σεβασμιότατε, έχοντας συνεχή επαφή με τον κόσμο και μια που το θίξατε κι εσείς, ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για τις συνέπειες στην κρίση, στην κοινωνία? Δεν έχουν φανεί ακόμα. Δεν έχουν φανεί ακόμα οι συνέπειες. Εδώ στον τόπο μας υπάρχει μια ανάδοση ακόμα από τα παλιά. Οι οικογένειες κρατούν ακόμα. Έχουμε όμως κάποιους ανθρώπους οι οποίοι στερούνται ακόμα και τα αναγκαία. Αυτοί είναι κάποιοι μετανάστες οι οποίοι έχουν χάσει τη δουλειά τους, κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν βοήθεια. Έχουμε όμως και πάρα πολλούς οι οποίοι έρχονται στον τόπο μας, οι οποίοι είναι γυρολόγοι, οι οποίοι έρχονται και ζητιανεύουν από άλλες περιοχές. Το ζούμε. Όμως τους επόμενους μήνες θα έχουμε κι εμείς εδώ μεγάλα προβλήματα. Πιστεύω ότι θα το αντιμετωπίσουμε μέσα στις οικογένειες, ιδιαίτερα με την ανεργία των παιδιών μας. Συρρυκνώθηκαν οι μισθοί, εκμηδενίστηκαν σχεδόν οι συντάξεις, τα αποθέματα τελειώνουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα χάσουν τα σπίτια τους, διότι είναι υποθηκευμένα με τόσα δάνεια. Υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες. Αλλά, ξέρετε, δεν πρέπει να απογοητευτούμε και δεν πρέπει να απελπιστούμε. Η Εκκλησία, το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να δίδει ελπίδα και παρηγοριά στους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο το ψωμί, ξέρετε, και δεν είναι μόνο το συσίτιο το οποίο τονίζουν μερικοί. Δεν είναι αυτά τα πρώτα, ξέρετε. Αυτά μπορεί να τα βρει και κάπου αλλού και τα βρίσκει. Το πρώτο είναι ότι η Εκκλησία μας λειτουργεί τη σωτηρία των ανθρώπων. Τους μεταγγίζει ελπίδα, τους δίδει θάρρος. Μέσα σε αυτή την απαισιοδοξία, μέσα σε αυτή την ομίχλη, την αορασία, μέσα σε αυτή, αν θέλετε, την απανθρωπία η οποία παρατηρείται γύρω μας. Άλλοι να θησαυρίζουν και άλλοι να παίρνονται και να πεθαίνουν. Η Εκκλησία έχει χρέος να καταγγέλει αυτή την τακτική. Η Εκκλησία έχει χρέος να καλεί τους ανθρώπους σε μετάνοια, να δούμε ποια είναι η αιτία της κρίσης, γιατί οδηγηθήκαμε εκεί, διότι αν δεν κάνουμε μια διαπίστωση ποιες είναι οι αιτίες που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορούμε να διορθωθούμε. Το πρώτο είναι, και αν κάνουμε αυτή τη διαπίστωση, είναι η μισή πορεία προς τη διόρθωση. Και δεν βλέπω να γίνεται από κανένα. Ντρεπόμαστε να πούμε ότι χαλάσαμε όλοι. Ούτε οι πολιτικοί μας, ξέρετε, το λένε, ούτε τα μέσα ενημέρωση το λένε, ούτε οι συνδικαλιστές το λένε, που έχουν την κύρια. Το ζούμε όμως. Ναι, ναι, το ζούμε. Αλλά η Εκκλησία έχει αυτήν την ώρα πολύ μεγάλη ευθύνη να αγκαλιάσει όλον τον άνθρωπο, να γερουργήσει τη σωτηρία του. Το ξαναλέω, δεν είναι το ψωμί το πρώτο, και αυτό χρειάζεται να το δώσουμε. Αλλά το πρώτο που πρέπει να του δώσουμε είναι να του μεταγγίσουμε την ελπίδα, να του πούμε ο Χριστός τον αγαπά. Η φτώχεια δεν είναι μια κατάσταση η οποία, τέλος πάντων, απανθρωπίζει τον άνθρωπο. Όχι. Η φτώχεια είναι μια κατάσταση που τη ζήσαμε και παλαιότερα και ήμασταν φτωχοί, αλλά είχαμε ελπίδα.
Δεν είχαμε τίποτα, αλλά ζήσαμε. Μπορούμε να ζήσουμε, ξέρετε. Μπορούμε να ζήσουμε. Και είναι μια ώρα ο κόσμος να συσπηρωθεί γύρω από την Εκκλησία. Μόνο η Εκκλησία μπορεί να κρατήσει αραγή τον κοινωνικό ιστό. Το ξέρετε αυτό. Όλα τα άλλα, η διαφήμιση, ξέρετε, ακούω καμιά φορά και λένε τόσα πιάτα δίδει, τόσα πράγματα δίδει, τόσα συσίτια δίδει. Όλα αυτά είναι καλά, αλλά θα έρθουν μετά, μετά από την εκκλησιοποίηση των ανθρώπων. Το πρώτο είναι, εγώ βλέπω σήμερα ότι το πρώτο που στερείται σήμερα ο άνθρωπος είναι η ανθρώπινη περιγοριά, η ανθρώπινη ελπίδα, η αισιοδοξία. Και γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι είναι πολύ κουρασμένοι, πολύ αγχωμένοι. Νιώθουν μια ανασφάλεια, δεν γνωρίζουν τι θα ξημερώσει την επαύριο. Βλέπετε, αρχίζουμε, παλεύουμε με δόσεις, σαν πως είμαστε ναρκωμανείς, πήραμε τη δόση μας, θα ξαναπάρουμε, δεν φτάνει τώρα η δόση αυτή, θα ξαναρθεί πάλι η άλλη δόση και πάλι τα ίδια και πάλι άλλα μέτρα. Δηλαδή είμαστε ηθικά τουλάχιστον χρεοκοπημένοι, ηθικά χρεοκοπημένοι. Φτάσαμε στο μηδέν, δεν νομίζω αν υπάρχει πιο κάτω. Πρέπει, είναι ώρα τώρα, σιγά σιγά να αρχίζουμε να ανεβαίνουμε. Και έχουμε δυνατότητες. Δεν θα πεθάνει η Ελλάδα. Δεν θα πεθάνει. Θα γίνουμε καλύτεροι. Περάσαμε δύσκολες καταστάσεις. Θα γίνουμε καλύτεροι. Αυτά που μου λέτε, καταλαβαίνω ότι η Εκκλησία έχει αλλάξει λίγο το ρόλο της στη δύσκολη πραγματικότητα. Πέρα από το να δίνει μια βοήθεια στις ασθενέστερες ομάδες, παίζει και το ρόλο λίγο του ψυχολόγου, μπορώ να πω, να έρθει ο άλλος να πει τον πόνο του και να πάρει τη σωστή κατεύθυνση. Πού αλλού θα πάει, ξέρετε, πού αλλού θα πάει. Όπου αλλού και αν πάει θα απογοητευτεί και θα απελπιστεί. Η Εκκλησία αυτή την ώρα έγινε μια μελέτη και απέδειξε αυτή η μελέτη ότι οι άνθρωποι που πάνε στην Εκκλησία προσβάλλονται πολύ δύσκολα από την νόσο του Αλτσχάιμερ. Γιατί? Γιατί η Εκκλησία τους δίδει ελπίδα. Τους δίδει παρηγοριά. Είναι η χάρις του Θεού. Είναι αυτό που λέει. Βέβαια. Λοιπόν, σήμερα οι άνθρωποι κοντά στην Εκκλησία, μέσα στην Εκκλησία θα υπερβούμε την κρίση. Έξω από την Εκκλησία θα έχουμε αυτοκτονίες, θα έχουμε δράματα, κοινωνικά δράματα, οικογενειακά δράματα. Και εγώ φοβάμαι περισσότερο τα παιδιά, διότι καλομάθαμε τα παιδιά. Δεν ήταν συνηθισμένα σε δυσκολίες. Και αυτές οι ευκολίες μας φέρουν τώρα αυτές τις δυσκολίες. Όπως ο αθλητής προπονείται, αγωνίζεται για να κατακτήσει το στόχο του, έτσι ακριβώς οι δυσκολίες του αγώνα θα μας φέρουν τις ευκολίες. Εμείς δεν μάθαμε να εργαζόμαστε. Και εκείνο το πιο λυπηρό στους καιρούς μας είναι ότι απαξιώθηκε η εργασία, η τίμια εργασία, ο τίμιος μόχθος, ο ιδρώτας. Παίρναμε λεφτά, δανεικά για να ζήσουμε καλύτερα. Παίρναμε επιδοτήσεις και τις εκμεταλλευόμαστε, όχι για να επενδύσουμε, όχι για να κάνουμε παραγωγή, όχι για άλλα πράγματα, αλλά για να ζήσουμε καλύτερα. Δάνεια για να ζήσουμε καλύτερα. Κάποια στιγμή έρχεται ο λογαριασμός. Και ο λογαριασμός ήρθε τώρα. Πρέπει να αλλάξουμε φιλοσοφία. Αλλάξουμε φιλοσοφία. Να αγαπήσουμε την εργασία, την τίμια εργασία, να ξαναδουλέψουμε, να εκτιμήσουμε τα χρήματα που τα σπαταλούσαμε. Δεν τα υπολογίζαμε αυτά. Να γίνουμε νοικοκυρέοι. Αυτή η νοικοκυροσύνη, η οποία έχει πάψει να υπάρχει στους ανθρώπους, αυτή πρέπει να επανέλθει στη ζωή μας. Και αν γίνουμε νοικοκυρέοι, τότε τα πράγματα θα έρθουν πάρα πολύ καλά. Εμείς τώρα είμαστε σε ένα τυφώνα, σε ένα κυκλώνα. Ξεκίνησα από την Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι τίποτα το τυχαίο. Κάτι συντελείται στον τόπο μας, στην ευρύτερη περιοχή και λεκάνη αυτή τη Μεσογείου. Για να ξεκινήσουν την κρίση από την Ελλάδα, κάτι συμβαίνει. Εμείς δεν χρωστούμε περισσότερα από ό,τι χρωστούν οι άλλοι. Γίνεται μια προσπάθεια να γερμανοποιηθεί η Ευρώπη. Εγώ πιστεύω θα αποτύχει αυτό το σύστημα. Είναι τρίτη φορά που γίνεται αυτό. Κάτι όμως συντελείται σε αυτόν τον τόπο μας. Αποδείχτηκε φρούδα η ελπίδα μας ότι με την Ενωμένη Ευρώπη θα γίνουμε πλούσιοι και θα γίνουμε πιο ευτυχισμένοι. Δεν γίναμε. Δεν μας κάνουν τα χρήματα ευτυχισμένους. Δεν κάνουν. Η ψυχή μας, πουλήσαμε την ψυχή μας, πουλήσαμε την ταυτότητά μας, τα πουλήσαμε όλα. Γι' αυτό χρειάζεται σήμερα να επανανακαλύψουμε τις αξίες μας, την ανθρωπιά μας και αν θέλετε, εγώ ως επίσκοπος λέω, να επανανακαλύψουμε τη δύναμη της πίστεως. Αυτή είναι εκείνη που ισχυροποιεί, που χαλιβδώνει τον άνθρωπο. Αυτό το μήνυμα μας δίδει ο Άγιος Νικόλαος. Ο Άγιος Νικόλαος, ο αδύνατος, ο περιφρονημένος, ο αγράμματος Άγιος, ο φτωχός. Ένας Άγιος που υπερασπιζόταν τους αθώους, ένας Άγιος που υπερασπιζόταν τα ορφανά, ένας Άγιος που αγκάλιασε όλη την οικουμένη. Σήμερα, μετά τους Αγίους Αποστόλους, μετά τον Τίμιο Πρόδρομο, ο πιο ξακουστός Άγιος σε όλο τον κόσμο είναι ο Άγιος Νικόλαος.
Σε όλο τον κόσμο. Σε όποια εκκλησία και να πας, πριν από λίγο καιρό ήμουν στη Ρωσία, σε κάθε ναό της Ρωσίας υπάρχει προσκυνητάρι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλα. Όπως είπα στην λόγα μου, είναι ο Άγιος της Γεωργίας για τους Ρώσους. Στη Δύση είναι ο Άγιος των παιδιών, Σάντα Κλάους, σε όλο τον κόσμο. Και εμάς είναι ο Άγιος των ναυτικών μας. Το παράδειγμα του Αγίου Νικολάου. Και όπως είπα στην Εκκλησία, να έχουμε πραότητα. Η πραότητα θα μας δώσει σύνεση, διάκριση, να βαδίζουμε. Καθένας με τα προβλήματά του, να τα εξοικονομούμε και να μην απογοητευτούμε για τίποτα. Να μην απελπιστούμε. Η ζωή έχει συνέχεια. Έχει συνέχεια και αν θέλετε αυτές οι δυσκολίες θα μας φέρουν πολλές ευκολίες αλλά προπάντων πολλές ευλογίες του Θεού. Σας ευχαριστούμε σεβασμιότητα για την ευκαιρία. Σας ευχαριστούμε για το έργο το οποίο επιτελείτε. Σας βλέπουμε, σας καμαρώνουμε, προσευχόμαστε για εσάς να δίνετε αυτήν την ωραία μαρτυρία στα μέσα ενημέρωσης. Παναγία μαζί σας και ο Άγιος Νικόλαος σας ευλογεί.